μαζί μας μια αγαπητή φίλη, η οποία πρεσβεύει τον ελληνισμό πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά θα έλεγα, μας έρχεται από πολύ μακριά, από ένα υψόμετρο απίστευτο, εκεί πέρα που κάποιοι λίγοι πια άνθρωποι, σαν ένα μικρό γαλατικό χωριό, αντιστέκονται γύρω-γύρω σε έναν τεράστιο πληθυσμό Ασιατών, Μουσουλμάνων, Ινδουιστών και Βουδιστών που υπάρχουν εκεί πέρα γύρω-γύρω, διατρανώνοντας πως αυτοί δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, εννοώ θρησκευτικά, έχουν τη δική τους θρησκεία, η οποία προσομοιάζει πάρα πολύ με το αρχαίο ελληνικό δωδεκάθεο. Ας πούμε, το Δία τον λένε Δέου. Δία Ζάου. Δηλαδή, και Δία και Ζεύ. Έτσι. Τον Απόλλωνα τον λένε Απούλου. Έτσι. Τον Αετό τον λένε Αετό. Δηλαδή, αν κάτσεις μαζί τους μια μέρα, σε το απόγευμα μιλάς κανονικά μαζί τους, αν γνωρίζεις ελληνικά. Είναι η Καλάς. Η μόε μας είναι αρκετά χρόνια εδώ, είναι παντρεμένη εδώ πέρα, έχει και τα παιδάκια της και προσπαθεί πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα να πείσει τους Έλληνες εμάς, δηλαδή που δεν νοιαζόμαστε για τους Έλληνες έξω από τα δικά μας γεωγραφικά σύνορα, ότι ακούστε μας και εμάς, διατλανώνουμε και λέμε και αυτοπροσδιοριζόμαστε φίλοι σας, τουλάχιστον. Και πάμε στο δεύτερο σημείο, ότι και εμείς έχουμε κοινούς προγόνους και μάλιστα όχι μόνο τον Αλέξανδρο, αλλά πολύ πιο πίσω και τον Ηρακλή και τον Θεό Διόνυσο. Δεν ήρθατε μόνο μία φορά σε εμάς εδώ πέρα μέσα και μας αφήσατε αυτές τις παρακαταθήκες. Και προσπαθεί εδώ πέρα να μιλήσει, να μας πει για τον πολιτισμό τους και να μας πει για την Ελλάδα όπως αυτή τη βιώνουν εκεί πέρα πάνω στα υψίπεδα των Ιμαλαίων, κάτω μεταξύ Πακιστάν και Νεπάλ και τέτοια πράγματα. Βέβαια, τώρα τελευταία τα πράγματα πάνε κάπως καλύτερα για τους Καλάς στο Πακιστάν. Έχουν μείνει λίγοι βέβαια πια, 2.000-3.000 άτομα. Έχουν 4.000 άτομα. 4.000 άτομα. Σημαντικό και ένα μικρό, ας πούμε, γαλατικό χωριό που αντιστέκεται εκεί πέρα μέσα. Θα μας τα πει η ίδια και θα απαντήσει και στις όποιες ερωτήσεις κάνετε και ακόμα και σε εσάς που, σε όποιους από εσάς έρχεστε για πρώτη φορά σε επαφή με το θέμα και το όνομα των Καλάς. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο, πολύ τεράστιο μεγάλο ευχαριστώ τον αδερφό μου τον Γιώργο, γιατί είναι αδερφός. Είναι τέταρτη φορά που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να πω δύο λόγια και καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πολύ περήφανη σε αυτή τη χώρα που έχω έρθει, εδώ που γεννηθήκανε τα πάντα. Πρώτα γεννηθήκανε οι θεοί, περπατήσανε, ζήσανε, ύστερα μειχθήκανε με τους ανθρώπους, συνεχίσανε να ζούνε ανάμεσα με τους ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν, οι προγονείς μας, ήταν ένα από αυτούς, ο Διόνυσος, δεν είναι ούτε μύθος, ούτε παραμύθι, δεν ξέρω τι σας λένε εδώ στην Ελλάδα, για τους πρόγονους μας, τίποτα δεν είναι όλα αυτά, μύθι και παραμύθι, είναι ιστορία. Είναι αληθινοί άνθρωποι. Υπήρχανε σε αυτό το τόπο που το είχαν κάνει παράδεισο και ύστερα δυστυχώς το έχουν κάνει κόλαση. Και γι' αυτό και με φλιβάζει μέσα μου, πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ και όλα αυτά που γίνονται εις βάρος σε αυτή την πατρίδα που λέγεται Ελλάδα, που είναι φως της γης, του σύμπαν τούτο που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση
Μετά από την Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί ο κόσμος, όλος ο κόσμος, εδώ και 2.500 χρόνια και πιο μπροστά ακόμα, βάζουν με έναν τόπο που γεννήθηκε ή από εδώ γεννήθηκαν τα πάντα. Και βάζουν με τον ήλιο, με λίγα λόγια, και παίζουν με τη φωτιά. Μπορούνε, σας λέω εγώ τώρα, έρχομαι σήμερα, σας κάνω μια ερώτηση. Μπορούνε αυτοί οι άνθρωποι, υποτίθεται που έχουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν τα πάντα, έχουν μυαλά, μπορούν να βάλουν με τον ήλιο, μπορούν να σβήσουν με τον ήλιο, μπορούν να σβήσουν τη φωτιά ή το νερό ή τη γη, όλα αυτά μπορούν να τα ξεφανίζουν και μπορεί να ζήσει μετά από αυτό ανθρωπότητα. Μπορείτε να μου πείτε αυτό? Απομένως είναι η απάντηση, θα απαντήσω εγώ, δεν μπορούν, δεν γίνεται. Χωρίς αέρα, χωρίς νερό, χωρίς ήλιο, χωρίς φως, χωρίς όλα αυτά δεν ζει ανθρωπότητα. Λοιπόν, απομένως η Ελλάδα είναι αυτή. Δεν σβήνει ποτέ. Όταν θα σβήσει ο ήλιος και δεν θα υπάρχει φωτιά και νερό, πάβουν όλα αυτά και τότε θα σβήσει και ο Ελληνισμός και όλη η γη. Λοιπόν, εγώ να σας πω ένα πράγμα. Εγώ είμαι περήφανη αυτή που είμαι. Είμαι καλάς, είμαι αρχαίγονη. Δεν λέω ούτε Έλληνες, ούτε τίποτα. Εμείς οι καλάς είμαστε αρχαίγονοι. Αυτό. Δεν λέω τίποτα άλλο παραπάνω. Οι αρχαίγονοι είμαστε, που ερχόμαστε από το Διόνυσο, από το Ηρακλή και συνέχεια με το Αλέξανδρο, εδώ που έχουμε φτάσει. Εγώ θέλω να σας πω, σε όλο τον κόσμο, όπου ακούω, όποιον και ακούω, ό,τι και είναι αυτός. Γιατί όμως συνέχεια αναφέρουνε για τους προγονούς μας, ό,τι και πάει να κάνουνε, σύμφωνα με τα βήματα τους προγονούς μας. Είτε είναι φιλόσοφοι, είτε είναι ήρωες, είτε είναι αυτά. Γιατί όμως δεν κάνουνε με τα ειδικά τους λεγόμενα. Τους εχνοχλεί όταν λέμε ότι τα είπαν όλοι οι προγονείς μας, έτσι. Τα είπαν όλοι οι αρχαίοι. Ναι, έρχομαι σήμερα, σας το λέω εγώ. Προσωπικά σας το λέω εγώ. Ναι, σας εχνοχλεί η αλήθεια, σας πονάει, γιατί έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως και τα είπαν όλα, βεβαίως και σας έχουν προλάβει τα πάντα. Ό,τι και μπορείτε να πείτε, δεν μπορείτε να πείτε τίποτα, γιατί από πίσω κρύβονται οι δικοί μας, οι προγονείς μας, σ' όλη τη γη, όπου και θα ανασκάψουν, κάνανε τα πάντα, να σας πω την αλήθεια. Η μάνα γη, που λέγεται Αιγαία, φυλάει τα πάντα. Προδώσανε τους Έλληνες, κάνανε τα πάντα, σπάσανε, κάνανε. Λοιπόν, τώρα όμως η μάνα γη σιγά σιγά τα βγάζει όλα φόρα. Λοιπόν, γιατί είμαστε δεμένοι με το νερό, με τον αέρα, με τη φωτιά, με τον ήλιο, με τη γη. Προηγούμενος είπε ο αδερφός μου, ο Γιώργος, εκεί που μίλαγε, άκουγα. Έλεγε, εμείς έτσι ήμασταν και έτσι είμαστε εμείς οι καλάς και τώρα. Και πατάμε στο γαζόν πάνω, ό,τι και χορταράκι έχει, λυπόμαστε. Δεν κόβουμε λουλούδια, γιατί έχει ζωή. Σαν να κόβεις, σαν να δισκοτώνεις έναν άνθρωπο, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν δισκοτώνουμε ζώα, δεν δισκοτώνουμε, μόνο προσπαθούμε να δώσουμε ζωή. Γιατί τυχαίο είναι αυτό. Έτσι κάνανε οι προγονείς μας. Αυτό κάνανε, γι' αυτό ήταν αυτό που ήταν, γι' αυτό και έβγαλανε αυτά τα ονόματα που έβγαλανε. Ας βγει και ένας Αλέξανδρος τώρα, ρε παιδί μου, ας βγει, λέω εγώ. Γιατί δεν βγάζουν και οι άλλοι? Πού είναι? Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, εκτός από τα ειδικά μας. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Τελείωσε. Εμείς είμαστε. Οι Έλληνες κρατάμε αυτή τη γη. Τέλειος. Στα χέρια μας είναι. Από εμάς βασίζονται όλοι. Λοιπόν, εμείς μπορούμε και παραμπορούμε. Αλλά τι, κοιμόμαστε. Δεν συμπνάμε. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ ελπίζω. Γι' αυτό υπάρχει η θέα ελπίδα. Υπάρχει η θέα ελπίδα, η θέα νέμανσης και η θέα δίκης. Όλοι αυτοί υπάρχουν. Λοιπόν, εγώ ελπίζω και παραελπίζω, θα έρθει αυτή η στιγμή. Θα έρθει αυτή η ώρα. Και πάλι ποιος.
ίδιοι εμείς, Γιώργο, εμείς που προερχόμαστε από το Αλέξανδρο, από το Διόνυσο, από το Ηρακλή, εμείς θα κάνουμε πάλι ξανά. Θα γίνει αυτό που έχει γίνει τώρα, η κόλαση, ξαναγίνει παράδεισος. Αυτό το πιστεύω, γιατί όποιος πιστεύει στον ήλιο την αλήθεια, δεν φοβάται, Γιώργο μου. Δεν υπάρχει φόβος. Η λέξη φόβος δεν υπάρχει για μας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Μόη. Δεν έχετε στο λεξιλόγιο. Ποιο, ο φόβος. Όχι, στους καλάς δεν υπάρχει φόβος στη λεξιλόγιο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέμε φοβάμαι τη νύχτα. Λέμε τη νύχτα φοβάμαι. Γιατί. Γιατί η νύχτα, όπως είναι και η μέρα. Τι πάει να πει φοβάσαι τη νύχτα, γιατί μόνο δεν βλέπεις. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλά λένε τη νύχτα βγαίνουν διάφορα, ξέρεις, πράγματα που είναι, δεν γίνονται την ημέρα. Όταν λέμε φοβάμαι, γιατί ρε Γιώργο, δεν υπάρχει στα αρχαιότητα η λέξη φόβο. Είναι σύγχρονη. Εγώ έχω ψάξει στα ομηρικά, δεν υπάρχει φοβάμαι λέξη για τους Έλληνες. Δεν υπάρχει. Τι πάει να πει φοβάμαι. Τι είναι. Φοβάμαι, λέει, το θάνατο. Γιατί να φοβάσαι. Α, μπράβο. Αυτό όπως το είπες τώρα. Λοιπόν, εγώ τώρα πρόσφατα είχα πάει στο χωριό μου τον Αύγουστο. Μου δόθηκε ευκαιρία, παρόλα που γίνονται διάφορα με μένα, αλλά δεν θέλω να πω τίποτα. Γι' αυτό λέω πάντοτε υπάρχουν οι προγονείς μας και μας οδηγάνε. Εμένα προσωπικά δεν πιστεύω, τι πάει να πει πιστεύω, τα ζω, τα αναγνωρίζω. Μου δόθηκε μια ευκαιρία και κατέβηκα στα χωριά μου. Νόμιζα φεύγοντας πολλό, θα πάω εκεί, δεν ξέρω τι θα εδώ, μετά από 27 χρόνια, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχα δηλαδή αυτό την έννοια που λέμε το φόβο στην καρδιά μου. Θα έχουν αλλάξει, θα είναι αλλιώς διαφορετικά, θα έχουν ξεχάσει και όλα αυτά τα παράδοση που έχουμε, όλα αυτά τα δικά μας. Γιώργο, δεν φαντάζεσαι, όταν έφτασα στο Πακιστάν, στο αεροδρόμιο, από εκεί πήραμε ένα ταξί. Μόλις έφτασα στο ξενοδοχείο, εκεί περιμένανε με αγωνία οι άνθρωποι. Δηλαδή τώρα είναι, αυτοί είναι μουσουλμάνοι, άσχετοι, δεν είναι καμία σχέση με εμάς. Απλά εκεί έτυχε, δουλεύανε κάποια παιδιά από τα χωριά μας και είχαν μάθει ότι φεύγω, πάω εκεί. Και ήταν τόσο, τι να σου πω, έντονο. Και χάρηκα τόσο πολύ, λέω εγώ, εντάξει, λέω εγώ, τα πράγματα είναι καλά. Δηλαδή δεν έχουν αλλάξει τίποτα, είναι όλα καλά. Φεύγοντας, φτάνω στο χωριό μου, βλέπω νεολαία. Πιο δεμένη, πιο προχωρημένη πάνω σε αυτά που λέγονται τα έθιμα ήθη. Ότι έβλεπα παιδιά που, επειδή έτυχε και έπεσα και τις γιορτές, έβλεπα τα παιδιά, μπαίνανε μέσα, πόσο αγωνία είχαν αυτά τα παιδάκια. Έχω τραβήξει βίντεο και σου τα έχω στείλει. Με αυτή την ενθουσιασμό, αυτό που είμαστε. Είμαστε αυτοί, μοναδικοί στον κόσμο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιώργο, πραγματικά είμαστε μοναδικοί και χαίρομαι πάρα πολύ. Ας είμαστε μια κούχτα, δεν πειράζει, δεν μας πειράζει, αλλά όμως εμείς είμαστε εκεί. Εκεί είμαστε τρία χωριά. Είναι Μπουμπουρέτ, είναι η μεγαλύτερη, το χωριό, το Κωμόπολι, ας πούμε Κωμόπολι είναι αυτό. Εκεί που είχε κτιστεί το σχολείο που είχες πάει και εσύ πριν από χρόνια. Είναι το Ρουμπούρ, είναι το Μπιρίρ. Είναι τρία χωριά. Σε αυτά τα τρία χωριά ζουν οι καλάς που λέγονται οι απόγονοι των Ελλήνων, λέω εγώ, γιατί ο κόσμος εκεί είναι διαφορετικά. 2.200 ψώμετρα είναι.
Τα έθιμά μας είναι, όπως και τώρα που ξεκινάει η γιορτή αυτή στις 25, 21, 20 Δεκεμβρίου ξεκινάει αυτή η γιορτή. Αυτή η γιορτή είναι στις 21, γίνεται με φωτιές και για το Απόλλωνα είναι συγκεκριμένη, γιατί με τις φωτιές και αυτά, γιατί... Και από εκεί, δηλαδή μέσα σε αυτό το μήνα και προλαβαίνουν να κάνουν όλες τις γιορτές και γίνεται και τα Διονυσιακά. Είναι επίσημα για το Διόνυσο και με μάσκες και με τραγούδια που, όπως λένε εδώ, στις αποκρές, ναι, έτσι, όλα αυτά. Και είναι τα έθιμά μας είναι, λένε τώρα, εγώ επειδή διαβάζω, τα ξέρω, έχω μελετήσει, τίποτα δεν είναι τυχαίο, δεν είναι, λένε, σαν τα ελληνικά, δεν είναι σαν, είναι τα αρχαία έθιμα, είναι καθαρά, πιο καθαρά δεν γίνεται. Και οι θεοί ίδια είναι, όπως τα είχαν παλιά, οι αρχαίοι Έλληνες εδώ, η ίδια είναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, Γιώργο. Τα κρατάν. Τα ονόματα των θεών, ο πατέρας θεών και ανθρώπων, λέγεται Δι Ζάου. Η Εστία, Τζέστα. Η Αφροδίτη, Αφροδέτ. Το Ποσειδόν, Ποσειδόν. Όπως είναι νερό, εμείς δεν έχουμε πενταπόταμο, το ξέρεις εσύ, έχουμε τα ποτάμια, δεν έχουμε θάλασσα, αλλά έχουμε ο Θεός του ποταμού και λίγο Ποσειδόν, όπως ακούτε. Έχουμε και τη Δήμητρα, έχουμε όλοι οι θεοί, δηλαδή, και δεν είναι μόνο οι 12 θεοί, λένε. Την Αθηνά, την Αθηνά είναι Ασίνα το όνομα. Αυτό. Η Θεά Αθηνά. Αυτή είναι η πολεμιστή. Έχουμε την Άρτεμη. Την Άρτεμη τη λένε Αρτία. Αρτία τη λένε, γιατί αυτά που λέω τώρα, Γιώργο, τα έχω φυλάξει με νύχια και δόντια, γιατί δεν τα λέω πουθενά. Γιατί τα ήξερε ο σύζυγός μου, ξέρεις, ο Γιώργος, ο φίλος σου. Γιατί τα ξέρω κι εγώ, δεν είναι τυχαίο, τα έχουμε διαβάσει καλά και τα έχουμε μελετήσει καλά. Γιατί τα χωριά αυτά που λέμε είναι τα τρία χωριά που είναι, όπως εδώ στην Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα, πώς είναι Βόρεια Ελλάδα, πώς είναι Αθήνα, πώς είναι... και όπως και οι προφορές που μιλάνε διαφορετικά και τα έθιμα. Δεν ήταν όλη την Ελλάδα τα ίδια έθιμα, είχανε. Το ίδιο και σε αυτά τα τρία χωριά που ζούμε, τα περισσότερα, είναι στο... έτυχε, είναι στο χωριό στο δικό μου. Όλα αυτά που λέω, Ποσειδόν και όλα αυτά. Τα οποία τα έχω μελετήσει κι εγώ, μέσω του Γιώργου. Έχω γράψει κιόλας και έχω ψάξει και έχω βρει και από το Όμηρο. Έχουμε κάνει δουλειά, δεν είναι. Δηλαδή, δεν τα λέμε έτσι τυχαία. Με ντοκουμέντα μιλάμε. Έχετε αρχαία κτίρια, όπως και να είχαμε, τα έχουν, δυστυχώς τα έχουν, δεν μας τα αφήσανε, τα έχουν ισιοπεδώσει. Υπάρχουν οι ρήποι από κάτω. Είχαμε. Και όπως λέει ο Γιώργος, οι λέξεις, πες μου. Το καλάς λέει από πού βγαίνει. Ήταν ένας από τη Μακεδονία, με τον Αλέξανδρο και τον έλεγαν το όνομά του, πώς λένε, Γιάννη Γιώργο, Καλάς το λέγανε. Από εκεί το έχουμε κρατήσει το όνομα. Και αντίστοιχα από το Ελλάς, κάνανε αντεέψιλον, βάλανε το αλφα. Αυτά τα δύο είναι μεταξύ τους οι Καλάς. Όπως η λέξη χειμώνα, χέμαν, το πονάω που λέτε, τρυπάει. Και εμείς τρυπάει λέμε, το πίσω, πίστο. Απαραπέρα. Ξέρεις τι είναι. Το απέναντι, πέραν. Να πω, όχι για τα πουλιά, το παγόνι που λένε, δεν είναι παγόνι, τα ως.
Τη Βεκάτσα. Βεκάτσα. Πολλά τέτοια, Γιώργο. Πάρα πολλά. Εγώ θα έλεγα ρίζες. Ομηρικά αυτά. Γιατί τα γράμματα τα ειδικά μας ήταν αρχαία ομηρικά. Όταν έγινε όλο αυτό το πράγμα, η καταστροφή που κάψανε τα βιβλία όλα και γκρεμίσανε τα κτίρια και κάψανε όλα τα βιβλία και απαγορέψανε και να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα για να συνεχιστεί τα γράμματα τα δικά μας, τα ομηρικά. Έτσι και εμείς κυνηγηθήκαμε από τη Βακδρία. Εγώ, ξέρεις πολύ καλά Γιώργο, έχω νομίσματα, το αντίμαχο, το μένανδρο, στα αρχαία η γλώσσα είναι γραμμένα. Τα γράμματα μας ήταν αυτά. Κυνηγηθήκαμε, μας απαγορέψανε για να επιζήσουμε. Αποφασίσανε οι πρόγονοί μας και οι γιαγιάδες πάνω στα βουνά. Προτιμάμε να είμαστε έτσι για να κρατήσουμε όλο ζωντανό αυτό το πράγμα που λέγεται είναι θησαυρός. Η αρχαία ρίζα είναι θησαυρός. Έτσι χάσανε τη γλώσσα. Η γλώσσα μας ήταν αρχαία, καθαρή ελληνική, αρχαία ομερικά. Τώρα προπορικά έχουν κρατήσει ουστό μας ουστό μας. Μεταξύ μας έχουμε πολλές κοινά, ίδιες ρίζες, αλλά δυστυχώς είναι πολλά τα χρόνια. 2.500 χρόνια μιλάμε τώρα. Πάρα πολλά. Και σε αυτά τα βουνά, και άμα όποιος πάει, ο Γιώργος ξέρει, όποιος πάει θα καταλάβει τι πάει να πει. Σε αυτά τα βουνά δεν περνάγανε ούτε αγριοκάτσικα. Πήγανε οι πρόγονοί μας, ξέρεις πώς κάνανε, κουβαλάγανε χώματα από το ρέμα από κάτω, από το ποτάμι και στρώνανε πάνω στα βράχια να βάζουν σπόρια και να επιζήσουν. Και σήμερα είναι το παράδεισο τη χώρα αυτή που ανοίγει του Πακιστάν. Θέλουν, δεν θέλουν οι καλά, είναι η χώρα ανοίγει του Πακιστάν. Και γι' αυτό και δυστυχώς για μένα έχουμε υπηκότητα πακιστανική, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και γιατί η χώρα αυτή ανοίγει. Γιατί τότε δεν υπήρχε Πακιστάν και όλα αυτά που λένε η Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Ινδία ήταν. Γιατί και η λέξη Ινδία από πού βγαίνει. Άραγε. Ινδία. Είναι νησί του Διός. Η νησί του Διά. Μεγάλη. Το Πακιστάν σας έχει αναγνωρίσει. Το Πακιστάν μας ευτυχώς μετά από τόσο καιρό είχαμε δικαστήριο και καταφέραμε πριν από 4 χρόνια. 4 χρόνια νομίζω, ναι. Το είχε γράψει και στην εφημερίδα. Το έχω κάπου, Γιώργο, θα σου το στείλω. Κερδίσαμε απόφαση το μεγαλύτερο δικαστήριο του Πακιστάν, σαν να λέμε Άριο Πάγος εδώ, και μας αναγνώρισε επίσημοι οι Έλληνες του Πακιστάν, οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και από τότε μας δώσανε άδεια και μπορούμε να γράφουμε στις ταυτότητες καλά. Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε. Παράδειγμα, εγώ το δικό μου δεν γράφει γιατί τότε δεν υπήρχε. Γι' αυτό. Τώρα, όχι μόνο το Πακιστάν, όχι μόνο η Γιώργο, και η ΟΗΕ. Το όχι. ΟΗΕ. Και θα το ξέρουμε αυτό. Ναι. Πες μου, τι φαγητά τρώτε. Τα φαγητά μας είναι η ελληνική κουζίνα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Τι να σας πω για κοκκινιστά. Το μόνο που δεν έχουμε εμείς, τώρα έχουν πάει και αυτά, μην νομίζω. Το μόνο που δεν είχαμε μακαρόνια, αλλά φτιάχναμε με το χυλό όμως, όπως πήγαν έτσι, φρέσκα, εκείνη την ώρα. Χυλοπίτα, ναι. Και το φαΐ είναι ελληνική κουζίνα. Είτε είναι φασόλια, είτε είναι όλα αυτά. Όπως, δεν έχει διαφορά, δεν έχει. Οι καρυδόπιτες και τέτοια είναι εντάξει. Αυτά ήρθανε κάποιοι Έλληνες που ήμουν τώρα και έτυχε και ένας φίλος, ήταν και από τη Βεργίνα κιόλας. Και ήρθανε για μία μέρα και καθίσανε ένα μήνα και δεν θέλουν να φύγουν. Και έπαιρνε τηλέφωνο στην Ελλάδα, παίρνανε τηλέφωνο, λέει,
Εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι το φαΐ σου μαμά, έλεγε ένας. Τρώω το ειδικό σου φαΐ, λέει, μη στεναχωριέσαι, να σου βγάζω και βίντεο και να σου στείλω. Και αυτά. Πώς είναι το μέρος εκεί που είναι τα ποτάμια μαζεμένα? Πέντε ποτάμα ή Αγέ. Ακούσατε. Για ξαναπέστε πώς λέγεται. Αγέ. Ακούτε λίγο τις Αγίες, ακούτε. Και να είμαστε καλά και θα μας δώσει ευκαιρία ο Αλέξανδρος, ο Διόνυσος, όλοι αυτοί και ο Γιώργο, θα πάμε μια βόλτα. Είπες κάτι για το... Για την Πανσέληνα, τι γιορτές κάνετε στην Πανσέληνα? Α, ναι, είπες, οι περισσότερες γιορτές που κάνουμε κοιτάζοντας το φεγγάρι, το Πανσέληνο. Γιατί το Πανσέληνο, επειδή γεμίζει, είναι, το φεγγάρι είναι φουλ, ό,τι και λες εκείνη την ώρα και κάνεις και σου βγαίνει 100%. Πιάνει. Γι' αυτή δεν χάνει, κατάλαβες, ούτε είναι γεμάτος. Εμείς σε αυτά δίνουμε, Μαρία μου, δίνουμε πολύ σημασία, είτε είναι πανσέλινο, είτε είναι πανσέλινο, είτε είναι χάσι, είτε όλα αυτά πρέπει. Έτσι πρέπει, γιατί είναι όλα αυτά λειτουργούν μεταξύ τους, με τη γη, με τον ήλιο, έτσι. Πότε κόβετε τα φρούτα, πότε κόβετε τα προϊόντα. Κατάλαβες πώς είναι μεταξύ τους όλα αυτά που λειτουργούν. Πότε κόβετε τα φρούτα, σου. Παράδειγμα, κόβουν... τα φρούτα, άμα θέλουν να... και τα ξύλα ακόμα, άμα θέλουν να κρατήσουν, στο χάσιμο να κόβεις. Γιατί κρατάνε, δεν σαπίζουν. Στη γέμιση, άμα κόβεις, σαπίζουν, δεν κρατάνε. Και τα ξύλα και τα φρούτα. Και το καλοκαίρι είπες ότι πέτυχες τις γιορτές τον Αύγουστο. Τι γιορτές έχεις? Αυτή η γιορτή είναι του Διόνυσο και της Θεάς Δήμητρας με την Περσεφόνη. Προς τιμήν. Και τι γίνεται εκεί? Εκεί καταρχάς χορεύουν επί ένα μήνα, κάθε νύχτα. Και μετά τέλειωσε του μήνα και γίνεται η μεγαλύτερη γιορτή μέρα και φτιάχνουν στεφάνι και μαζεύουν άγρια λούλουδα και τα οποία τα φτιάχνουν στεφάνι και αφιερωμένο της Θεάς Δήμητρας με τη Θεά Περσεφόνη, γιατί έρχεται χειμώνας και λέει θα μας αφήσει τώρα και θα έχει και η Θεά Δήμητρα τα δικά της, κατάλαβες, και μετά για να χαρεί και η Θεά Δήμητρα και κάπως έτσι είναι η γιορτή αυτή, αλλά λεπτομέρεια, Γιώργο, δεν μου επιτρέπουν, ε. Κατάλαβες, γι' αυτό το είπα έτσι, για να καλύψω. Σχολείο, έχετε και τι μαθαίνετε? Γιώργο, σχολείο... Είχανε, εγώ από ό,τι θυμάμαι από την ημέρα που άρχισα να καταλαβαίνω, υπήρχαν σχολεία από το Πακιστάν, δηλαδή πηγαίναν τα παιδιά, μαθαίναν τι, τα Πακιστανέζικα, κατάλαβες, γι' αυτό και δεν δεχόντουσαν οι γονείς μας να πάμε στο σχολείο, να μάθουμε τι, δεν υπήρχε. Πηγαίνανε, αλλά μαθαίνανε Πακιστανέζικα και ευτυχώς ή δυστυχώς να πεις υπήρχαν δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά, γιατί τότε που έκοψε η Αγγλία, έκοψε την Ινδία, έκαμε Πακιστάν και έβαλε θέλουν δεν θέλουν, έβαλανε τη δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά. Εμέσως αυτό το λέμε ευτυχώς, ξέρεις γιατί το λέω ευτυχώς. Μέσω τα αγγλικά μπορούσαμε να γράψουμε τα ειδικά μας. Ενώ με τα πακιστανικά είναι τα αράβικα. Δεν μπορούσαμε να γράψουμε. Κατάλαβες. Και εκεί είπαμε, ναι, ευτυχώς λέω, υπάρχει και αυτό που μοιάζει σαν τα ελληνικά, τα γράμματα που μοιάζουν. Γιατί είναι τα λατινικά, ας το πω εγώ. Λατίνιο, είναι αρχαία, πάλι δικά μας είναι, αντίστοιχο από τα ελληνικά είναι και αυτά. Εμείς καθαρά λατινικά γράφαμε, γιατί ό,τι δηλαδή το αλφα είναι αλφα, τελείωσε. Δεν τα θεωρείται σαν τα αγγλικά ή ο ή α, όπως τα λένε αυτοί. Βιβλία έχετε? Που λες,
κάνανε πριν από πολλά χρόνια, κάνανε, όταν ξεκινήσανε οι Έλληνες, ήρθανε. Πριν τους Έλληνες είχαν αγγίξει πολλοί ξένοι. Καναδά, Αμερική, Αυστραλία. Μας είχαν αγγίξει πολλοί ξένοι έτσι να μας βοηθήσουν, να μας μάθουν. Αλλά λόγω, δεν ξέρω, κάτι ξέρουν οι καλά. Δεν δεχτήκανε και τους βλέπανε ξένους, ρε παιδί μου. Λέει, εντάξει, τι να μας βοηθήσουν αυτά. Όταν ήρθαν οι Έλληνες, ναι, όταν ήρθαν οι Έλληνες και τους είδανε, εκεί ανοίξανε την αγκαλιά τους και εκεί καταλάβανε με τούτους, δεν μπορεί, κάτι μας τραβάει και κάτι είναι. Εκεί μετά είπανε, ήθελανε να φτιάξουν ένα σχολείο ελληνικό και με τα ελληνικά γράμματα. Δυστυχώς εδώ φτιάξαν το σχολείο, δυστυχώς εδώ δεν ήρθανε αυτά που θέλανε οι καλάς, ούτε δάσκαλος, ούτε βιβλία, ούτε τίποτα. Και το σχολείο υπάρχει τώρα, αλλά είναι κλειστό. Αλλά όμως η επιθυμία των καλάς ήταν αυτό, ότι να μας επιτρέψει η Ελλάδα να μάθουμε ελληνικά στα τα παιδιά. Έστω και τα παιδιά που είναι τώρα, εντάξει, οι μεγάλοι. Τι ποσοστό είναι τα παιδιά. Ε? Είπες ότι 4.000. Ναι. Τι ποσοστό είναι κάτω από 30 ευρώ. Τώρα περίπου δεν ξέρω. Είναι μεγάλο, έχει πολλά παιδιά. Έχει πολλούς νέους. Κάνουν παιδιά οι οικογένειες, έχουν δυνατότητα, δεν είναι σαν εδώ που σκεφτόμαστε, δηλαδή έκανα 2-3 παιδιά και μετά, όχι, και δεν υπάρχει τέτοιο, όχι σε επιτρέπει η ηλικία σου και αυτά, κάνουν μέχρι και 5, μέχρι και 6, όχι θα σου δώσει ο Θεός, λέει, όχι ο αντέξει, δεν υπάρχει αυτή τη νοοτροπία που έχει γίνει σήμερα εδώ, ότι έκανα 2 ή έκανα 1 και μετά θα σκεφτώ το δεύτερο πώς. Όχι, δεν υπάρχει, όχι. Εκεί δεν υπάρχει τέτοια. Μπροστά παρόν ακόμα υπάρχει η ελπίδα και κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Ευτυχώς. Γιατί βγάζουμε όλα από τη γη. Δεν αγοράζουμε τίποτα. Το μόνο πράγμα που αγοράζουμε είναι το τσάι, γιατί εκεί είναι τα βουνά που άγρια δεν βγαίνει το τσάι, και η ζάχαρη. Αυτά τα δύο αγοράζουν, τα υπόλοιπα. Το ελληνικό το κράτο δεν έχει βοηθήσει ποτέ. Πάνω σε αυτό δεν θέλω να απαντήσω, αλλά το μόνο που θα... Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν με φοβίζει κάτι. Απλά θέλω να πω, πάνω σε αυτό θα απαντήσω μάλλον, αλλά πώς. Το ελληνικό κράτος ας κοιτάξει την Ελλάδα μας, ας κοιτάξει τους Έλληνες, τα παιδάκια, το μέλλον, εδώ. Οι καλάς μια χαρά τα καταφέραν. Οι καλάς, και όμως και αυτό, σωστό, είναι και τώρα δεν έχουμε, και τώρα δεν έχουμε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα στα χωριά σε αυτά. Είναι αγροτικός λαό. Τι ζώα έχετε? Έχουμε όλα τα ζώα, Γιώργο. Έχουμε όλα τα ζώα και αγελάδες, γίδες, πρόβατα. Τη στιγμή που παράγουμε το μαλλί που φτιάχνουμε, διάφορα τυρί, βούτυρο, όλα αυτά. Και πολύ λίγο το κρέας. Το κρέας δεν... Ξηρούς καρπούς. Οι καλές μπορούν να επισκεφτούν την Ελλάδα παίρνοντας βίζα από την ελληνική πρεσβεία στο Πακιστάν. Είναι εύκολο? Δεν δίνουνε. Ευκαιρία αυτή? Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια ευκαιρία. Γιατί, αυτό δεν το ξέρω εγώ το γιατί, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία.